Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Για τα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση προκειμένου να καταπολεμήσει την ακρίβεια στην ενέργεια που χτυπά την τσέπη στα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Ο ίδιος είπε ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει παρέμβαση όπου ο κόσμος θα δει πολύ μικρότερους λογαριασμούς ρεύματος. Ας δούμε όμως περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Για τα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση προκειμένου να καταπολεμήσει την ακρίβεια στην ενέργεια που χτυπάει την τσέπη στα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Ο ίδιος είπε ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει παρέμβαση όπου ο κόσμος θα δει πολύ μικρότερους λογαριασμούς ρεύματος. Η πραγματικότητα είναι ότι όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρξε στήριξη της κυβέρνησης που κυρίως απέδωσε όσους καταναλωτές είχαν καταναλώσει μέχρι 300 κιλοβατόρες. Αυτοί είδαν πολύ μικρές αυξήσεις. Από εκεί και πάνω οι αυξήσεις ήταν πολύ μεγαλύτερες. Υπήρξε και στήριξη για τις επιχειρήσεις, όμως το πρόβλημα εξακολουθεί να παραμένει, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Οικονόμου. Με το σχέδιο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός θα υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση και στήριξη και σε εκείνους που είχαν υψηλότερες καταναλώσεις, ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων, με αποτέλεσμα να δουν δραστικά μειωμένους λογαριασμούς και για ένα μεγάλο χρονικό ορίζοντα, όπως τόνισε. Ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνει τη τιμή του ρεύματος είναι αρκετά πολύπλοκος. Η παρέμβαση που θα κάνουμε θα έχει αντανάκλαση και στη ρήτρα αναπροσαρμογής και θα έχει ως αποτέλεσμα όλοι να πληρώνουμε το ρεύμα πολύ φθηνότερα από ό,τι τη στιγμή που άρχισαν οι αυξήσεις και μετά, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η τιμή της χονδρικής είναι ένα θέμα, αλλά τον κόσμο τον ενδιαφέρει η τιμή της λιανικής. Παρά τις υπερβολικές αυξήσεις που καταδεικνύουν ότι το πρόβλημα είναι παγκόσμιο, η Ελλάδα στη τιμή της λιανικής είναι κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, πρόσθεσε. Με την παρέμβαση που θα κάνουμε, ο κόσμος θα δει πολύ μικρότερους λογαριασμούς από αυτούς που βλέπει το τελευταίο διάστημα. Γίνονται συνεχείς σκέψεις ώστε να αποφασιστεί το ύψος της παρέμβασης. Θα είναι χρήματα που αγγίζουν τα όρια των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων. Καταλαβαίνουμε ότι η κοινωνία δεν αντέχει. Η παρέμβαση αυτή που περιλαμβάνει όλους απαιτεί πόρους και μηχανισμό. Θα κινηθούμε ανεξάρτητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στο πλαίσιο των κινήσεων που μπορούν να κάνουν τα κράτη-μέλη. Συνεχίζονται και οι παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σχέδιό μας θα τεθεί σε εφαρμογή κάπου μέσα τον Ιούνιο και όσα περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια παράλληλη διαδικασία, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Οικονόμου. Αναφερόμενος στις διακοπές ρεύματος που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, λόγω της αδυναμίας των πολιτών να ανταποκριθούν στους υπέρογκους λογαριασμούς που λαμβάνουν, ο κ. Οικονόμου τόνισε χαρακτηριστικά. Η δική μας πρόθεση είναι να εξαντλούνται όλες οι δυνατότητες και να μην μένει κανένας χωρίς ρεύμα. Η κυβέρνηση έκανε και θα εξακολουθεί να κάνει ό,τι μπορεί για να μην κόβεται το ρεύμα. Αλλά η ιστορία με τις διακοπές ρεύματος δεν είναι καινούρια. Το 2017 είχαμε 200.000 διακοπές. Ο αριθμός των διακοπών για τον οποίο μιλάμε τώρα νομίζω απέχει από τα νούμερα του 2017-2018. Η ρήτρα είναι μέρος του λογαριασμού. Όποιος πληρώνει σε δόσεις δεν κόβεται το ρεύμα. Οι πάροχοι όλοι και οι ΔΕΗ έχουν προγράμματα δόσεων. Για τις αγωγές θα ήμουν πολύ προσεκτικός επειδή έχουμε τραυματικές εμπειρίες ως χώρα από κινήματα τύπου «δεν πληρώνω». Θα πρότεινα στους ανθρώπους να είναι πολύ προσεκτικοί και να μην εμπιστεύονται εύκολα. Και σε άλλες περιπτώσεις που η κοινωνία είχε δυσκολευτεί, υπήρξαν άνθρωποι που μιλούσαν για συσάχθεια και μηδενισμό των χρεών. Η ουσιαστική απάντηση για το ζήτημα του ηλεκτρικού ρεύματος θα έρθει μέσα από την ανακοίνωσή της πολύ ουσιαστικής παρέμβασης της κυβέρνησης, η οποία είναι εφικτή λόγω της απόδοσης της οικονομίας, τόνισε κλείνοντας ο κ. Οικονόμου. Αγωνία τέλος για τις Πανελλήνιες του 2022 για τους υποψηφίους στο Νεπάλ που ξεκινούν αύριο με το μάθημα της έκθεσης. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, η κυρία Μέρη Κοσμίδου. Καλησπέρα, κυρία Κοσμίδου. Καλησπέρα σας. Ναι, πράγματι είμαστε έτοιμοι. Στη Ροδόπη υπάρχει ένα εξεταστικό κέντρο στο οποίο διαγωνίζονται οι απόφοιτοι των Νεπάλ. 191 φέτος οι έχοντες δηλώσει την επιθυμία να είναι υποψήφοι. Θα δούμε αύριο το πρωί πόσοι πραγματικά θα προσέλθουν. Αυτό το οποίο θα έλεγα είναι ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης διά της Ηλικιακής Επιτροπής Εξετάσεων είναι έτοιμη. Έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα, έχουν ακολουθηθεί όλες οι οδηγίες. Και πραγματικά ευχόμαστε το καλύτερο για τους υποψηφίους. Κυρία Κοσμίδου, σε τι κλίμα θα διεξαχθούν οι Πανελλήνιες φέτος, μιας και είναι λίγο διαφορετική η φετινή χρονιά από τις δύο προηγούμενες, και αν υπάρχουν κάποιες αλλαγές? Το κλίμα είναι δεδομένο ότι έχουμε
κάτι από τις προηγούμενες χρονιές, δηλαδή τι έχουμε, έχουμε τη μάσκα και τις αποστάσεις, έχουμε την διαδικασία ότι θα πρέπει να κρατάμε όλες τις συνθήκες της υγιεινής που έχουμε. Είναι πραγματικά βέβαια λίγο καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά τις εγκυκλίους για τον υπόλοιπο κόσμο, όμως θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί οι υποψήφοι αλλά και ο εκπαιδευτικός κόσμος, γιατί δεν θα πρέπει να χαλάσουμε, να διακόψουμε τη διαδικασία της εξέτασης, ώστε να μην αναγκαστούμε τελικά να πάμε το Σεπτέμβρη στις εξετάσεις επαναληπτικές. Νομίζω ότι ανεξάρτητα από ό,τι συμβαίνει, ο υποψήφιος έχει το ίδιο άγχος, σε όποιες συνθήκες και να είμαστε. Το άγχος του υποψηφίου δεν πέφτει, δεν φεύγει. Και μιλάμε για τον υποψήφιο ο οποίος προσέρχεται συνειδητά στις εξετάσεις. Και αυτό το οποίο θα έλεγα αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν θα πρέπει να έχουμε υπερβολικό άγχος εάν και εφόσον έχουμε κάνει έναν καλό προγραμματισμό, έχουμε κάνει την προετοιμασία μας όπως θα έπρεπε. Θα πρέπει λοιπόν να πάμε ήρεμοι, θα πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιες βασικές οδηγίες, δεν ξενυχτάμε την προηγούμενη μέρα, θα πρέπει να έχουμε έναν καλό ύπνο δηλαδή. Τις ώρες που θα πρέπει να διαβάζουμε, ολιγόλεπτα διαλύματα φυσικά και θα πρέπει να υπάρχουν. Θα μπούμε στο σχολείο, στο εξαστικό κέντρο και θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες που οι επιτηρητές και η ηλικιακή επιτροπή θα μας δώσει. Καλό είναι να μην βιαστώ να φύγω. Όταν λέει ότι η προθεσμία, η ελάχιστη παραμονή είναι τόσο να παραμείνω φυσικά, αλλά να μην φύγω με το που λήξει αυτό το ελάχιστο, να αφιερώσω όλο το χρόνο που μου δίνεται για να δω καλύτερα τα θέματα, να προσεγγίσω τα θέματα από πολλές πλευρές, φυσικά να τα διαβάσω πολύ προσεκτικά ώστε να ξέρω ακριβώς τι μου ζητείτε να γράψω και όταν τελειώσω και παραδώσω το γραπτό μου, αφού το έχω κάνει έναν έλεγχο συνολικό, να φύγω, να δω τι έγραψα και να το αφήσω πίσω μου. Γιατί το επόμενο μάθημα είναι ένα καινούριο μάθημα και θα πρέπει να το βλέπω ως μοναδικό και ατομικό. Επίσης θα πω ότι δεν θα πρέπει να με απασχολεί τι έκαναν οι υπόλοιποι. Εγώ διαγωνίζομαι με τον εαυτό μου και για τον εαυτό μου. Δεν με ενδιαφέρει αν οι υπόλοιποι έγραψαν ή δεν έγραψαν. Στο τέλος θα φανεί, γιατί και οι υπόλοιποι δεν ξέρουν ακριβώς και πώς έγραψαν αυτοί. Άρα θα πρέπει να επικεντρωθώ στο τι κάνω εγώ ο ίδιος ή εγώ η ίδια, πώς αποδίδω. Έτσι ώστε να έχω τελικά το αποτέλεσμα το δυνατό καλύτερο, που δεν θα έχει επηρεαστεί από το τι ακούγεται. Τέλος θα πω ότι όλη η οικογένεια ας δείξει αυτές τις ημέρες και όλη η γειτονιά παρακαλώ, γιατί τα παιδιά διαβάζουν, γιατί τα παιδιά δίνουν το δικό τους αγώνα. Ας ξεχάσουμε τις δυνατές μουσικές ή τα πολλά τηλέφωνα, τις συνευρέσεις μας. Ας σεβαστούμε τον αγώνα των παιδιών. Κυρία Κοσμίδη, να θυμίσουμε λίγο στους υποψηφίους τι πρέπει να έχουν μαζί τους και τι απαγορεύεται. Να είναι σίγουροι ότι δεν θα τους επιτραπεί να έχουν μαζί τους μέσα εκείνη την ώρα το κινητό τους. Το κινητό θα παραδοθεί εάν το έχουν μαζί στην Επιτροπή. Δεν θα τους επιτραπεί να έχουν μαζί τους σίγουρα τις σημειώσεις. Οπωσδήποτε θα πρέπει να έχουν το δελτίο εξεταζομένου και ένα άλλο στοιχείο που να αποδεικνύει ότι είναι ο συγκεκριμένος. Τα στυλό τους να είναι σίγουροι ότι γράφουν, να έχουν το νερό τους ή κάτι να δροσιστούν εκείνη την ώρα της αναμονής ίσως, αλλά ένα νερό είναι απαραίτητο. Ό,τι είναι απαραίτητο επίσης για να γράψουν, γιατί υπάρχουν κάποια μαθήματα τα οποία ενδεχομένως να απαιτούν εξειδικευμένα, όπως είναι οι χάρακες, τα όργανα με τα οποία έχουν
το σχέδιο, τα μαθήματα του σχεδίου, γιατί μιλάμε και για τα ειδικά μαθήματα, και να είναι στην ώρα τους. Στην ώρα τους. 8 η ώρα θα πρέπει να είναι όλοι αύριο εκεί. Να μην καθυστερήσουν. Εάν οτιδήποτε συμβεί στο δρόμο, ας ενημερώσουμε ένα τηλέφωνο το εξεταστικό κέντρο. Ότι μου συνέβη αυτό, είμαι στο δρόμο, έρχομαι. Αν συμβεί οτιδήποτε άλλο, έχουν ενημερωθεί οι υποψήφοι, τι θα πρέπει να φέρουν από πλευράς πιστοποιητικών, ιατρικά, για να δικαιολογήσουν γιατί δεν θα δώσουν αύριο εξετάσεις ή γιατί δεν θα δώσουν την οποιαδήποτε ημέρα. Έχουν ενημερωθεί οι μαθητές, οι υποψήφοι θα έλεγα, ποια πιστοποιητικά ιατρικά είναι αυτά τα οποία τους καλύπτουν και ποιες άλλες προϋποθέσεις, ποιες αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν και ως πότε. Ποια είναι η δική σας ευχή προς τους υποψηφίους, κυρία Κοσμίδου? Θα ευχηθώ το καλύτερο. Θα τους πω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να θυμούνται είναι ότι από τους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς και από την κοινότητα είναι η αγάπη που έχουμε για τους υποψηφίους, ότι δεν χρειάζεται να έχουν τρομερό άγχος και αυτό το οποίο θα πρέπει να επιδείξουν είναι αυτοσυγκέντρωση και μία ηρεμία. Σεβόμενοι τον εαυτό τους και τον αγώνα που έχουν κάνει όλο αυτό τον καιρό. Κυρία Κοσμίδου, ρώτητας την ευκαιρία, θα ήθελα να μας πείτε και για την επίσκεψη που είχατε του Αντιπροέδρου της ΑΣΠΕΤΕ, καθηγητή κ. Σπύρου Πανέτσου, στη Ροδόπη. Ναι, ο Αντιπρόεδρος επισκέφτηκε την περιοχή μας. Μεταξύ των άλλων είχαμε μία συνάντηση, είχε μία συνάντηση και με εμένα, με το θεσμικό μου ρόλο. Διερευνώντας τις δυνατότητες που έχει η κοινότητα, η εκπαιδευτική της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να ανταποκριθεί στην πρόσκληση η οποία θα γίνει από την ΑΣΠΕΤΕ για την ύπαρξη εκπαιδευτικών στην συγκεκριμένη σχολή. Να πούμε ότι η ΑΣΠΕΤΕ είναι μια σχολή η οποία υπάρχει στην περιοχή μας από το 2007 και έχει προσφέρει τα μέγιστα, έχει προσφέρει πολλές ευκαιρίες στους αποφύτους των σχολών οι οποίες θα πρέπει να έχουν την παιδαγωγική επάρκεια οι απόφοιτοί τους ώστε να εισαχθούν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την διδασκαλία. Επίσης όμως και με το ΠΕΣΥΠ, με την συμβουλευτική που έχει, το πρόγραμμα έχει προσφέρει σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με τη συμβουλευτική. Είναι μια σχολή την οποία θα πρέπει να στηρίξουμε στον τόπο, γιατί στηρίζει η ύπαρξή της τον τόπο, τους ανθρώπους της, τους εκπαιδευτικούς της, και νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία τη χρονιά που έρχεται. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κοσμίδου. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Για την ευλογία των πυθίκων, τις εξελίξεις στο World Economic Forum, την άσκηση ΕΦΕΣ που συμμετείχε η Γαλλία, το Πακιστάν, η Αλβανία και τα Σκόπια, καθώς και για την προσέγγιση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ σε άσκηση Μαμούθ, θα παρακολουθήσουμε στο Newsroom της Μαρίας Ελένης Γαλανάκη. Πάμε. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και πάλι στο Newsroom με τον γεωπολιτικό αναλυτή δημοσιογράφο Ανδρέα Μουτζούλια και την υποφαινόμενη δημοσιογράφο Ελένη Μαρία Γαλανάκη με ειδήσεις ανατρεπτικές, ειδήσεις από το παρασκήνιο και ειδήσεις που δεν σας δείχνουν. Σήμερα λοιπόν τα θέματα είναι εξαιρετικά. Ζητήματα λοιπόν γεωπολιτικής φύσεως, ελληνοτουρκικά, ακρίβεια, World Economic Forum και ευλογιά των πυθίκων. Όλα λοιπόν θα αναλυθούν εδώ σήμερα στη συζήτησή μας. Γεια σου, Ανδρέα. Καλησπέρα. Ελπίζω να σε βρίσκουμε καλά. Γεια σου, Λένη. Καλησπέρα. Είμαι πάρα πολύ καλά. Βέβαια, οι εξελίξεις τρέχουν και δεν είναι όλες ευχάριστες. Και θα τις αναλύσουμε και σήμερα για να δώσουμε στους τηλεθεατές μας το παρασκήνιο για το τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από την κουρτίνα. Πραγματικά, Αντρέα, λοιπόν, τα θέματα ήταν πολλά αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα και ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την αποφράδα μέρα, την οποία μνημονεύουμε και μνημονεύσαμε και πολύ πρόσφατα, αναφορικά με την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Και εκεί, λοιπόν, ο κύριος Ερντογάν
εμφανίστηκε με προκλητικές δηλώσεις και εγώ θα τονίσω επίσης και προκλητικά θεάματα και θέλω λοιπόν να μου μεταφέρεις εσύ ακριβώς το παρασκήνιο. Ναι, για άλλη μια φορά ο κύριος Ερντογάν μπροστά σε ένα φανατισμένο κοινό έβγαλε χθες έναν ακόμα λόγο, έναν λόγο μίσους κατά του ελληνισμού. Θα έλεγα το εξής, ότι ναι, για την χώρα μας, για τον ελληνισμό, είναι μια μαύρη μέρα, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια μέρα προβληματισμού, περισκέψεως και επίσης μια μέρα που θα πρέπει να μας κάνει να γίνουμε πιο δυνατοί, διότι θα πρέπει στο μέλλον ή και ακόμα και στις μέρες μας να προσέχουμε για νέες και κερκόπορτες. Και αυτό πρέπει να το έχουμε καλά στο μυαλό μας. Ο κ. Ερντογάν, όπως βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, έχει εντείνει τις προκλήσεις του. Βλέπουμε πως η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα κατά της χώρας μας. Από τη μία έχουμε νέα αύξηση μεταναστευτικών ροών στον Εύρο, έχουμε επίσης αυξητικές τάσεις στο Αιγαίο. Από την άλλη, οι προκλήσεις με τα μαχητικά F-16, τα τουρκικά μαχητικά F-16 και τα UAV συνεχίζονται, δεν έχουν μειωθεί. Και σύμφωνα με πληροφορίες, η Τουρκία το επόμενο διάστημα και σύμφωνα και με τον γερμανικό τύπο, ο οποίος γερμανικός τύπος έχει πάντα καλές πληροφορίες, ο οποίος μάλιστα τις προηγούμενες ημέρες ανέφερε πως θα έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν, οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις και με το λίτου αρχηγού, με τον του κυρίου Φλόρου, οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις είναι σε ετοιμότητα, καθώς περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα αύξηση των προκλήσεων. Και μην ξεχνάμε πως εδώ και κάποιες μέρες λαμβάνει η χώρα και μία άσκηση στα τουρκικά παράλια, για την οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, διότι η Τουρκία θα αυξήσει την ένταση, διότι αφενός έχουμε τις τουρκικές εκλογές τους επόμενους μήνες και αφετέρου η Τουρκία πλέον έχει μπει σε μία περιδίνηση. Υπάρχουν πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα στην Τουρκία και ο Ερντογάν θέλει να δώσει ένα νέο αφήγημα προς τον τουρκικό λαό. Βέβαια, τώρα ανέφερες πάρα πολύ εύστοχα την πάρα πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση λοιπόν, που αυτή τη στιγμή διαδραματίζεται στην Τουρκία, με το πλήθος, καθώς έχει ανέβει πάρα πολύ ο πληθωρισμός, να ζει σε κατάσταση πείνας. Ωστόσο, Ανδρέα, αναφορικά με την επέτειο κατά την δική τους πλευρά της αλώσεως Κωνσταντινούπολης, δεν έλειψαν τα υπερπολιτελή θεάματα, τα οποία κοστίζουν πάντα εξαιρετικά πολλά λεφτά, υπερπαραγωγές λοιπόν. Υπήρξε λοιπόν ένα 3D θέαμα και πάλι. Με φόντο την Αγία Σοφία, όπου εκεί πέρα λοιπόν έγινε αναβίωση της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης σε ρυθμούς παραλυρηματικούς, θα τολμήσω να πω. Ακριβώς. Την ίδια στιγμή όμως, πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, έχουμε και ένα άλλο σοβαρό ζήτημα, στο οποίο αναφερθήκαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή, και αφορά την ευλογία των πιθήκων. Και μια εξέλιξη τελευταία είναι ότι ο ΠΟΗ ζητά από τις χώρες αυξημένη παρακολούθηση. Τελικά, Ελένη, αυτός ο νέος ιός, ας το πούμε έτσι, είναι επικίνδυνος, είναι ακίνδυνος, τι πραγματικά λαμβάνει η χώρα, τι ακριβώς συμβαίνει? Υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια και πάρα πολλές συζητήσεις γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Είδες όμως ότι ως κεραυνός ανεθρία ξεκίνησε λοιπόν να υπάρχει αυτή η πληροφορία πριν λίγες μέρες, εκεί γύρω στις 15 Μαΐου, λέγοντάς μας λοιπόν ότι υπάρχει μια περίεργη έξαρση του συγκεκριμένου ιού της ευλογιάς και μας ευλογιάς των πιθήκων. Να πούμε λοιπόν ότι η ευλογιά δεν είναι κάτι καινούριο, ήταν μια ασθένεια η οποία κατάφερε και μέσα από τα εμβόλια τα οποία υπήρχαν να εξαλειφθεί μέχρι το 1978. Και το 1980 έπαψε πλέον να θεωρείται ένα νόσημα το οποίο θα πρέπει, ας πούμε, να προϋποθέτει εμβολιασμούς υποχρεωτικούς σύμφωνα, όπως τουλάχιστον ορίζονταν σε σχέση και με τις υπόλοιπες ασθένειες οι οποίες υπήρχαν, όπως ήταν η λαρά, η ερυθρά, η αναμοβλογιά κτλ. Τα εμβόλια όμως διαφυλάχθησαν επίσης προκειμένου να προληφθούν άλλες αναζωπηρώσεις. Να πούμε ότι αυτή η συγκεκριμένη ασθένεια είναι ενδημική σε χώρες όπως το Καμερούν, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και η Νιγηρία. Αυτό που έχει βάλει τον ECDC σε μεγάλη, ας πούμε, επιφυλακή είναι το γεγονός ότι βλέπουν ότι υπάρχει εξάπλωση σε χώρες που δεν έχουν ενδημικότητα. Και πρέπει να σου πω, Ανδρέα, ότι υπήρξε και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση από την ανώτερη επιδημιολόγο του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, την κυρία Μαρία Βαν Κέρχοβε, η οποία είπε ότι με πάρα πολύ σκληρή επιτήρηση θα καταφέρουμε να περιορίσουμε την εξάπλωση. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να πούμε ότι ο Οργανισμός Εμβολιασμού εδώ στην Ελλάδα είπε ότι δεν τίθεται θέμα μαζικού οριζόντιου εμβολιασμού αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα, ότι θα πρέπει πάντα να θέτουμε επιτάπητος το ζήτημα κίνδυνος-όφελος
και να συστήνουμε εμβολιασμό κυρίως σε ανθρώπους που έχουν έρθει κοντά σε κρούσματα και όχι έτσι γενικότερα σε όλο τον πληθυσμό, διότι υπάρχουν σοβαρές παρενέργειες από τα σκευάσματα της ευλογιάς, τα οποία φυσικά υπάρχουν και έχουν διαφυλαχθεί προκειμένου να προληφθούν, όπως ανέφερα πριν, οι αναζωπηρώσεις. Ωστόσο, αυτό που φαίνεται πολύ παράξενο είναι ότι αρχίζει και πάλι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αλλά και το ECDC να ζητούν, όπως και εσύ πάρα πολύ σωστά είπες, εξαιρετικά ισχυρή επιτήρηση της κατάστασης. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 200 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 100 ύποπτα κρούσματα σε χώρες που δεν υπάρχει ενδημικότητα. Και αν όλο αυτό τώρα το συνδέσουμε με το γεγονός ότι και πάλι προαναγγέλλονται συνεχώς τέτοιου τύπου καταστάσεις υγείας, δεν ξέρω πραγματικά τι πρόκειται να ακολουθήσει. Έχουν υπάρξει κάποια σενάρια και κάποιες ειδήσεις έχουν κυκλοφορήσει ότι το συγκεκριμένο σενάριο έχει γίνει προσομοιωτικά πριν από αρκετά χρόνια, πριν από 2-2,5 χρόνια, έτσι ώστε να δουν, ας πούμε, πώς ακριβώς θα μπορούσε να εξελιχθεί. Αυτό όμως που πρέπει σίγουρα να πούμε ότι πρέπει να έχουμε πάρα πολύ έτσι, καλή προσήλωση στο τι ακριβώς λέμε, πώς το λέμε και τι ακριβώς συζητάμε με τους πολίτες. Επίσης, πρέπει να σου πω ότι ανακοινώθηκε από τον κύριο Πλεύρη η τέταρτη δόση του εμβολίου για τον κορονοϊό από το Σεπτέμβριο και μάλιστα αναρωτήθηκαν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη προβεί σε αυτήν τη δόση, τι θα γίνει με αυτούς το Σεπτέμβριο και αν θα κληθούν να κάνουν μια πέμπτη δόση. Και όλα αυτά υπό το σκέπαστρο ότι έχουμε ήδη συζητήσει στο προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι έχουν υπάρξει αρκετές μεταλλάξεις με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί η αποτελεσματικότητα των σκευασμάτων. Δεν ξέρω, Ανδρέα, αν ακούς κάποια λογική για όλα αυτά τα ιατρικά ζητήματα, σε όλα αυτά που σου περιγράφω, αλλά θα ήθελα πολύ πραγματικά να ακούσω και τη δική σου οπτική. Κοίταξε, είμαι ιδιαίτερα προβληματισμένος για όλα όσα λαμβάνουν χώρα, διότι αυτή τη στιγμή η κοινωνία μαζί πολλαπλές κρίσεις. Έχουμε κοινωνική κρίση, έχουμε οικονομική κρίση, έχουμε γεωπολιτική κρίση, έχουμε την υγειονομική κρίση με τον ιό. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε και την ευλογία των πιθήκων. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει πανικός. Θα πρέπει οι πολίτες να προφανώς να παρακολουθούν τις εξελίξεις, αλλά να μην πανικοβάλλονται, γιατί είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Και θεωρώ πως θα πρέπει να περιμένουμε και να μην ανησυχούμε, διότι πραγματικά ο κόσμος έχει τόσα πολλά προβλήματα. Έχουμε τεράστια κρίση, όχι μόνο στη χώρα μας και παγκοσμίως. Και νομίζω πως το τελευταίο που θα θέλαμε σαν κοινωνία και σαν παγκόσμια κοινότητα είναι άλλη μια νέα πανδημία. Συμφωνώ και σε αυτό το σημείο θέλω να με επιτρέψεις ένα σχόλιο το οποίο έχει να κάνει με την είδηση καθ' αυτό, δηλαδή αυτό που ζητώ και επανειλημμένως έχω ζητήσει από τους τηλεθεατές και ακροατές είναι να διηλίζουν πραγματικά τις ειδήσεις που φτάνουν σε αυτούς. Πρέπει να σου πω ότι με αφορμή το World Economic Forum έχουν κυκλοφορήσει δηλώσεις των ομιλητών οι οποίες είναι κατά ένα βαθμό παραποιημένες υπό την έννοια του ότι παρατίθενται μόνο συγκεκριμένα αποσπάσματα δευτερολέπτων που διαμορφώνουν διαφορετικά νοήματα. Καλό λοιπόν στους τηλεθεατές πραγματικά να διηλίζουν τις ειδήσεις. Δεν είναι κάθε είδηση αυτό που πραγματικά φαίνεται. Επομένως, λοιπόν, τόσο εμείς οι δημοσιογράφοι, όσο και οι τηλεθεατές, θα πρέπει να κοιτάμε τις ειδήσεις με ένα πνεύμα κριτικό. Να ασκούμε δηλαδή κριτική σκέψη, καθώς αναλύουμε και παρατηρούμε τα γεγονότα. Ελένη, μου έδωσε μια πολύ καλή πάσα. Μίλησες για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, το οποίο υπό τη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία και εν μέσω φόβων για παγκόσμια επισητιστική κρίση. Είδαμε να λαμβάνει η χώρα η νέα συνάντηση των ισχυρών του κόσμου στον Νταβός της Ελβετίας. Τι ακριβώς συζητήθηκε εκεί από τους ηγέτες, όπου εκεί όπως γνωρίζουμε λαμβάνονται πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον μας. Εδώ και 50 χρόνια περίπου, Ανδρέα, συμβαίνει αυτή η συνάντηση κάθε χρόνο στην μικρή ελβετική πόλη του Νταβός, η οποία συνήθως υποδέχεται περίπου 2.500 προσωπικότητες από τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο. Εκεί λοιπόν φέτος, μετά από 2 χρόνια ανάπαυλας εξαιτίας των μέτρων της πανδημίας, ξαναξεκινά αυτή η συνάντηση με αρκετές προσωπικότητες να περνούν από εκεί, μεταξύ των οποίων βέβαια και ο κύριος Μπουρλά αλλά και ο κύριος Bill Gates, ο οποίος 4 φορές κατά τη διάρκεια των 4 ημερών θα κάνει παρέμβαση με ομιλίες. Πάρα πολύ πολιτική, μεταξύ των οποίων ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς, εννοείται βεβαίως και ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι γνωστοί του επιχειρηματικού κόσμου, με βασικότερες τις απουσίες του Elon Musk και του κυρίου Jeff Bezos.
Πρέπει λοιπόν να σου πω ότι σε αυτό το σημείο ξεκινάει και πάλι η συζήτηση της λεγόμενης ατζέντα του 2030, όπου βασικότερα ζητήματα είναι η κλιματική κρίση και η κλιματική αλλαγή, αλλά και η επερχόμενη επισητιστική κρίση, δεδομένου ότι έγινε λοιπόν μια κλίση στους δισεκατομμυριούχους, στους πάρα πολύ πλούσιους αυτού του πλανήτη, να ανοίξουν το πορτοφόλι τους χαρακτηριστικά όπως υπόθηκε και να συνεισφέρουν χρήματα. Επίσης, μια πολύ σημαντική πληροφορία, η οποία πραγματικά με εντυπωσίασε, ήταν ότι αυτή η λεγόμενη δωρεά που ακούστηκε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα από τη μεριά του κυρίου Elon Musk, των περίπου 6 δισεκατομμυρίων ευρώ αναφορικά με το κομμάτι της πείνας στον πλανήτη, δεν έχει φτάσει στα χέρια των αρμοδίων προκειμένου να διαχειριστούν το ζήτημα, και αυτό ήρθε δια στελέχους, δια στόματος στελέχους του οργανισμού που χειρίζεται την επισητιστική κρίση στον πλανήτη. Ένα άλλο κομμάτι που συζητήθηκε επίσης ήταν και η παρέμβαση του κυρίου Ζελένσκι στο World Economic Forum, ο οποίος λοιπόν μίλησε για τον πόλεμο στην Ουκρανία αναφορικά με το κομμάτι των εξοπλισμών, ο οποίος λοιπόν είπε ότι αν είχε το 100% της βοήθειας από την αρχή, που το έχει ήδη παρασχεθεί, αλλά κατά διαστήματα, τότε τα πράγματα ίσως θα ήταν διαφορετικά. Γενικότερα ήταν έτσι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση, τουλάχιστον έτσι όπως έχει διεξαχθεί μέχρι τώρα. Πρέπει λοιπόν σε αυτό το σημείο πάνω και πάλι να πω ότι κυκλοφορούν, και θέλω να επιστήσω την προσοχή, κυκλοφορούν ειδήσεις οι οποίες είναι μεμονωμένα αποσπάσματα λίγων δευτερολέπτων από τη συνάντηση, που δημιουργούν τελείως διαφορετικό κλίμα και τελείως διαφορετικά νοήματα. Εγώ απλά θα ήθελα να πω στους τηλεθεατές μας ότι το Davos, αυτή η κρίσιμη συσκέψη που λαμβάνει η χώρα τα τελευταία χρόνια, είναι πάρα πολύ σημαντική, και ότι εκεί λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν το μέλλον μας, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Πάρα πολύ σωστά. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε κάτι πολύ σημαντικό, να δούμε αυτήν την άσκηση Μαμούθ που φέρνει την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ κοντά. Ακριβώς. Από χθες έχει ξεκινήσει μια τεράστια άσκηση στην Ανατολική Μεσόγειο και κυρίως στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου η ελίτ των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων ασκείται με την εθνική φρουρά. Το σημαντικό είναι το εξής, ότι όπως αναφέρει και η Jerusalem Post, το μεγαλύτερο Ισραηλινό ΜΜΕ, αυτή η άσκηση είναι προσομοίωση κατά της Χεσμπολάχ του Λιβάνου, αλλά και κατά του Ιράν. Και γιατί είναι σημαντικό αυτό? Διότι εδώ και κάποιες μέρες λαμβάνει η χώρα ένα τεράστιο θρίλερ με το ρεσάλτο που έγινε από τους φρουρούς επανάστασης κατά δύο ελληνικών πλοίων. Και οι Ισραηλινοί αυτή τη στιγμή θα διεξάγουν ασκήσεις προσομοίωση πολέμου, όπως λέγεται στρατιωτικά, κατά του Ιράν και κατά της Χεσμπολάχ, η οποία Χεσμπολάχ έχει άριστες σχέσεις με το Ιράν. Πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι τόσο το ελληνικό έδαφος, το ελλαδικό έδαφος, όσο και το κυπριακό έδαφος, οι Ισραηλινοί το χρησιμοποιούν συνέχεια, ούτως ώστε να κάνουν ασκήσεις, διότι το έδαφος της χώρας μας, αλλά και της Κύπρου, είναι πάρα πολύ κοντά στο έδαφος, στην ομοιομορφία, στην διαμορφία όπως υπάρχει στη Χεσμπολάχ, στο Λίβανο και στο Ιράν. Επίσης, πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει πάρα πολύ κοντά, έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις, στενές σχέσεις, και όπως ανέφερε και η Jerusalem Post, αυτές οι τρεις χώρες έχουν στρατηγικούς δεσμούς, στενούς οικονομικούς δεσμούς, και αυτές οι σχέσεις θα πρέπει να γίνουν ακόμα μεγαλύτερες και το πιο σημαντικό κατά με, σύμφωνα με το άρθρο της Jerusalem Post, θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσει το έργο του East Med. Το παρασκήνιο σε αυτή την άσκηση είναι το εξής, ότι μόλις ανακοινώθηκε η εν λόγω άσκηση, ο Τούρκος ΥΠΕΚΣ, ο κύριος Τσαβούσογλου, ζήτησε τα αρέστα από το Ισραήλ και τους ρώτησε για ποιο λόγο θα κάνει την άσκηση με την Κύπρο. Και το Ισραήλ, διπλωματικά βέβαια, απάντησε πως δεν έχει να κάνει με εσάς. Πρέπει να ξέρουμε όμως το εξής. Παρά τις όποιες επαφές που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, θα πρέπει να γνωρίζουμε πως τόσο οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, όσο και το στρατιωτικό καταστημένο, βλέπουμε μια επιφυλακτικότητα την όποια επανασύνδεση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Και επίσης κάτι άλλο το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό, τα τελευταία χρόνια γίνονται ασκήσεις μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ, αλλά και Ελλάδος, αλλά κυρίως Κύπρου και Ισραήλ στην Κυπριακή Δημοκρατία, στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και πολλά σενάρια είχαν να κάνουν και με τουρκική επίθεση κατά της τουρκικής δημοκρατίας, κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οπότε, θα πρέπει να γνωρίζουμε πως ναι, το Ισραήλ στέλνει ένα μήνυμα στην Άγκυρα, στέλνει ένα μήνυμα στο Ισραήλ, και θα πρέπει να ξέρουν οι Τούρκοι ότι οι Ισραηλινοί δεν, να το πούμε έτσι απλά, δεν μασάνε και δεν είναι τόσο εύκολο τους ώστε να γίνει μια προσέγγιση. Παρ' όλα αυτά, είναι μια πολύ σημαντική άσκηση, διότι
Την ίδια στιγμή η περιοχή μας φλέγεται και θεωρώ πως και σε συνδυασμό και με το ρεσάλτο που κάνανε οι Ιρανοί, γενικότερα βλέπω μια τεράστια κρίση και ένα θερμό καλοκαίρι στην περιοχή μας, αλλά και στον περσικό κόλπο. Πράγματι λοιπόν, αυτές οι απόψεις περί καυτού καλοκαιριού και θερμού επεισοδίου, που φυσικά θα εμπλέκει και την Ελλάδα, ακούγεται από το στόμα όλο ένα και περισσότερων αναλυτών, πρέπει να σου πω, Ανδρέα. Αλλά καυτό είναι και το καλοκαίρι αναφορικά με το κομμάτι της ακρίβειας, διότι μπορεί όλα να ξεκίνησαν ξανά να λειτουργούν. Μπορεί πράγματι οι τουρίστες σιγά σιγά να καταφθάνουν στην Ελλάδα. Φυσικά και ο ρυθμός της τουριστικής προσέλευσης αυτό το καλοκαίρι φαίνεται να είναι πεσμένος, διότι έχουμε επιβάλει κυρώσεις σε μία, ας πούμε, πηγή τουριστών, αναφέρομαι στη Ρωσία, που επισκέπτονταν την Ελλάδα κάθε καλοκαίρι, που τώρα νομίζω ότι θα επισκεφθούν άλλες γειτονικές χώρες. Πρέπει λοιπόν να σου πω τώρα ότι υπήρξε διαστόματος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Κώστας Κρέκα μία δήλωση, η οποία εγώ προσωπικά θα τη χαρακτήριζα ως προκλητική. Είπε λοιπόν ότι για να μπορέσουν να διασωθούν οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να ανέβει η τιμή στο κρέας και στο γάλα. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνεις, ανεβάσαμε τις τιμές στο ρεύμα, διότι έπρεπε να διασωθεί η ΔΕΗ και η πάροχη του ηλεκτρικού ρεύματος. Τώρα επειδή λοιπόν πρέπει να διασωθούν οι κτηνοτρόφοι, θα πρέπει να ανεβεί η τιμή στο γάλα και στο κρέας. Να σπεύσω να τονίσω ότι το γάλα και το κρέας έχει πάρα πολύ υψηλή τιμή εδώ στην Ελλάδα, έτσι κι αλλιώς, γιατί αν ας πούμε κανείς συγκρίνει τις τιμές με το δυνατό της Ευρώπης, που είναι η Γερμανία, το γάλα συνήθως το αγοράζει κανένας στο 1/3 της τιμής στη Γερμανία από ό,τι στην Ελλάδα. Και πάλι λοιπόν καλείται ο πολίτης να σφίξει το ζωνάρι και να δει πάλι το καλάθι του στο σπίτι κατά τι πιο άδειο. Εγώ αυτό μπορώ να καταλάβω, γιατί δεν ακούω κάτι για αυξήσεις, ακούω μονίμως για επιστροφές φόρων, ακούω μονίμως για πληρωμές έμφυα, ακούω για επιδόματα τα οποία δίνει η κυβέρνηση για την πάταξη της ακρίβειας, τα οποία όμως τα παίρνει μέσα από τη φορολογία, από αναδρομικά που έχει δώσει σε ανθρώπους προ-τριετίες κτλ. Αυτά είναι καταγγελίες που έρχονται σε μένα καθημερινώς. Επομένως λοιπόν, δεν ξέρω και η ακρίβεια πόσο θα αυξήσει αυτό το καυτό καλοκαίρι που μας περιμένει. Νομίζω πως το πολιτικό κατεστημένο στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες ζει σε ένα δικό του κόσμο. Πρέπει να ξέρουμε επίσης ότι πάρα πολλοί από αυτούς οι οποίοι μας κυβερνούν τις τελευταίες δεκαετίες δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Και πραγματικά δεν λαϊκίζω, δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, αλλά μιλάμε για στελέχη τα οποία προέρχονται από τον κομματικό σωλήνα. Άτομα τα οποία σπούδασαν, μπήκαν στις φοιτητικές νεολαίες και συνεχεία έγιναν πολιτικά στελέχη. Άρα, όταν δεν έχεις δουλέψει, όταν δεν καταλαβαίνεις τον παλμό της κοινωνίας, είναι λογικό, εντός πολλών εισαγωγικών, λογικό να ακούς τέτοιες δηλώσεις. Mm-hmm. Άρα θεωρώ πως αυτοί οι κύριοι θα πρέπει να προσέχουν τις δηλώσεις τους, διότι ο κόσμος πραγματικά βρίσκεται σε ένα τέλμα, αιμορραγεί η τσέπη του Έλληνα πολίτη και θεωρώ πως θα πρέπει άμεσα να πάρθουν αποφάσεις, διότι θα πρέπει να ξέρουμε και το άλλο, ότι δεν ευθύνεται ο πόλεμος στη Ρωσία για όλες αυτές τις αυξήσεις που συμβαίνουν και για τους λογαριασμούς, τους φουσκωμένους λογαριασμούς που έρχονται καθημερινά ή στο τέλος του μήνα στα σπίτια μας. Αυτές οι αυξήσεις υπήρχαν και πριν και πραγματικά σε άλλες χώρες, αν δούμε τους πίνακες των τιμών, mm-hmm. πραγματικά θα μας πέσουν τα μαλλιά. Σωστά. Οπότε θεωρώ πως οι κύριοι της κυβέρνησης θα πρέπει να λάβουν άμεσα αποφάσεις, διότι πλέον οι μισθοί δεν φτάνουν, όχι για το ρεύμα, δεν φτάνουν για να φάμε. Οι μισθοί έχουν πάρει μία μορφή επιδόματος. Την ίδια ώρα που στα ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη της Ευρωζώνης, οι μισθοί είναι τουλάχιστον τετραπλάσιοι, με τιμές μειωμένες στο 1/3. Ανδρέα, θέλω να πάμε και στην τελευταία μας είδηση για σήμερα, που θεωρώ ότι είναι η είδηση highlight του συγκεκριμένου σημερινού newsroom. Και είναι λοιπόν αυτή η άσκηση Εφές, όπου εκεί συμμετείχαν η Αμερική, η Γαλλία, το Πακιστάν και η Αλβανία μαζί. Θέλω λοιπόν να μου πεις, γιατί αυτό μου ακούγεται πάρα πολύ περίεργο στα αυτιά μου, αναφορικά το να σκεφτεί κανείς τις ισορροπίες αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Πες μου λοιπόν τι γίνεται εκεί. Ναι, εδώ και λίγες ημέρες λαμβάνει χώρα άσκηση Εφές 2022. Είναι μία από τις δύο μεγαλύτερες ασκήσεις της Τουρκίας. Η άλλη είναι η Γαλάζια Πατρίδα, η οποία διεξήχθη πριν λίγες εβδομάδες στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Το βασικό σε αυτή την είδηση δεν είναι το ότι συμμετέχει το Πακιστάν, η Αλβανία, τα Σκόπια και το Αζερμπαϊτζάν. Πλέον, όπως γνωρίζουμε, αυτές οι χώρες είναι σύμμαχοι, στενοί σύμμαχοι της Τουρκίας. Το βασικό είναι στο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά από 6 χρόνια συμμετέχουν σε αυτή την άσκηση. Όπως και για πρώτη φορά, και αυτό είναι ακόμα
το πιο ανησυχητικό, συμμετείχαν και κάποια στελέχη, κάποια εξωματική των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων. Mm-hmm. Και για όποιους, για όποιον αμφισβητεί σε αυτή την είδηση, αν επισκεφθεί το site του Τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Αμήνης ή το Twitter, θα δει φωτογραφίες με Αμερικανούς, Γάλλους, Αλβανούς, Σκοπιανούς και Πακιστανούς. Κοιτάξτε, ναι μεν, η Τουρκία, η Γαλλία και η ΗΠΑ είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Και πρέπει να ξέρουμε ότι όταν μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ κάνει άσκηση, τότε είτε υποχρεωτικά είτε αν θες μπορείς να συμμετέχεις σε αυτή την άσκηση. Δεν κάνει κάτι παράνομο τόσο η ΗΠΑ όσο και η Γαλλία. Υπάρχει όμως η ηθική πλευρά αυτού του ζητήματος. Όταν λοιπόν η Τουρκία καθημερινά προκαλεί τον Ελληνισμό με υπερπτήσεις, όπως είπαμε, με μετανάστες τους οποίους στέλνει στον Εύρο και στο Αιγαίο, και όταν ο κ. Μητσοτάκης πηγαίνει στο Κογκρέσο, οι γερουσιαστές τον χειροκροτούν, ο κ. Μπάιντεν λέει ότι στηρίζουμε την Ελλάδα και την ίδια στιγμή στηρίζεις εμέσως, βασικά αμέσως την Τουρκία με αυτή την άσκηση, τότε δεν πάει καλά. Και το πιο σημαντικό ποιο είναι, ότι το σενάριο, το επιχειρησιακό σενάριο αυτής της άσκησης εδώ και πολλά χρόνια είναι η κατάληψη ελληνικού νησιού. Δηλαδή, οι Αμερικανοί συμμετέχουν σε μια τέτοια άσκηση και πραγματικά μην μου πείτε ότι δεν ξέρουν το σενάριο αυτής της άσκησης, το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, είναι μια ανησυχητική εξέλιξη και το συμπέρασμα που βγαίνει από αυτήν την είδηση είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες. Η χώρα μας δεν έχει συμμάχους και αν κάποια στιγμή η χώρα μας βρεθεί σε ενδεχόμενο σύραξη σύγκρουσης με την Τουρκία, τότε πρέπει να ξέρουμε ότι θα είμαστε μόνοι μας. Οπότε, πραγματικά, αυτό θα πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας και θα πρέπει να το καταλάβουμε. Είναι μια πραγματικά σημαντική είδηση, όπου τα περισσότερα ΜΜΕ για άλλη μια φορά την έθαψαν. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά προβληματίζομαι. Εμείς οι δύο σε δική μας εκπομπή και πάλι είχαμε συζητήσει για το κομμάτι των συμμαχιών. Πράγματι αρχίζω να είμαι σίγουρη πλέον ότι οι σύμμαχοι δεν υφίστανται. Την ίδια ώρα που πράγματι, Ανδρέα, στη Θράκη αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές και την ίδια ώρα που φυσικά ακούμε όλο και πιο συχνά τα της αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών, τα της συνδιαχείρισης του Αιγαίου και ενδεχομένως τα της συνδιοίκησης. Αυτά λοιπόν είναι τα ζητήματα τα οποία εσύ επισταμμένος παρακολουθείς. Ανυπομονώ για την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε προκειμένου να μου φέρεις περισσότερες τέτοιες πληροφορίες, γιατί αυτές τις πληροφορίες εσύ προσωπικά δεν τις βρίσκεις μέσα από τον ελλαδικό χώρο και αυτό είναι που είναι το πιο σημαντικό, δεδομένου του να μην ξεχνάμε βέβαια όπως πάντα ότι η δημοσιογραφία στην Ελλάδα δεν λειτουργεί αντικειμενικά και αυτό έχει αποδειχθεί μέσα από έρευνες και έχει γραφτεί στον ευρωπαϊκό τύπο. Ακριβώς. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, Ανδρέα, σε ευχαριστώ. Συντονιστείτε και μέχρι την επόμενη μας εκπομπή να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Η 3η Ιουνίου έχει ανακηρυχθεί από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ως Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αναπτύσσει πρόσφορες στρατηγικές και προωθητικές δράσεις με σκοπό την ενθαρρυντική χρήση του ποδηλάτου ως μέσο βιώσιμης κινητικότητας. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Η 3η Ιουνίου έχει ανακηρυχθεί από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ως Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης πρόσφορες στρατηγικές και προωθητικές δράσεις με σκοπό την ενθάρρυνση της χρήσης του ποδηλάτου. Ειδικότερα σε συνεργασία με τον Αθλητικό Ποδηλατικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολη Bike Team, την Παρασκευή 3 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί ποδηλατόβολτα του καλοκαιριού με σημείο εκκίνησης, το σημείο στην παραλία. Παράλληλα, την ίδια μέρα στις 7 το απόγευμα με 8, οι ποδηλάτες θα έχουν την ευκαιρία να ελέγξουν το ποδήλατό τους στον αναβαθμισμένο σταθμό επισκευής ποδηλάτου, η Bike Stop, στο πάρκινγκ Εγνατία, με ανοιχτή πρόσβαση στους πολίτες. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης καλεί όλους να πάρετε το ποδήλατό σας και την παρέα σας και να γίνετε μέλος της μεγάλης ομάδας των ποδηλάτων Αλεξανδρούπολης. Πεσοπορία στον καταρράκτη στο Λιβαδίτη Ξάντης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Ιουνίου. Θα πραγματοποιήσει συγκεκριμένα το Τμήμα Πεσοποριών του Δρομέα Θράκης. Κοντά μας έχουμε απόψη τον αρχηγό των Αποστολών, τον κύριο Δημήτρη Κωστόπουλο, για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα, κύριε Κωστόπουλε. Καλησπέρα. Πείτε μας για την πεσοπορία στο Λιβαδίτη. Είναι μια περιοχή, νομίζω, που δεν επισκέπτεστε για πρώτη φορά. Όχι, είχαμε ξανακάνει τη διαδρομή το προηγούμενο φθινόπωρο. Άλλη ομορφιά τότε, άλλη τώρα, που είναι η φύση καλύτερά της, που είναι ενθυσμένο όλο το τοπίο. Κύριε Κωνστόπουλε, υπάρχει κάποια ώρα αναχώρηση από την Αλεξανδρούπολη και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορούν και από Κομωτίνη να προσέλθουν άτομα στην εξόρμηση. Να πω
Να σας πω πρώτα δύο πληροφορίες λίγο για το δρομολόγιο. Βεβαίως. Η διαδρομή είναι γύρω στα 5,5 χιλιόμετρα. Θα ξεκινήσουμε λίγο μετά το χωριό του Λιβαδίτη, πριν φτάσουμε στο δασικό χωριό του Ερήμαθου. Από εκεί θα ακολουθήσουμε μια πολύ όμορφη διαδρομή. Είναι μέσα από δασωμένο το μέρος, δηλαδή ήταν κλειστό. Δεν θα έχουμε θερμού ούτε από ήλιο ούτε από τίποτα. Στη διαδρομή θα έχει κάποια παγκάκια, αν θέλει κάποιο να ξεκουραστεί. Και το δάσος είναι κυρίως από οξιές και από φλαμουριές. Και θα φτάσουμε στον καταράκτη του Λιβαδίτη, που είναι και γνωστός αλλιώς καταράκτη του Τραχονίου. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους στα Βαλκάνια, σε όγκο νερού. Είναι γύρω στα 60 μέτρα ψηλός. Και στη συνέχεια, αφού κάνουμε τη διαδρομή, θα γυρίσουμε στο Άνω Καριόφυτο, όπου θα απολαύσουμε και ένα γεύμα και σε μια τοπική ταβέρνα, όπως είχαμε κάνει και την προηγούμενη φορά. Πολύ ωραία. Στο πρόγραμμα των πεζοποριών έχετε ορίσει και άλλες πεζοπορίες που θα πραγματοποιηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα? Ναι, στις 19 του μήνα θα πάμε πάλι μια διαδρομή και θα με κάνει και αυτή πέρυσι. Ήταν πολύ πανέμορφη στη Βοσκοβρύση, στην περιοχή της Μεσορόπης, στο Παγκαίο. Πολύ ωραία. Είναι μια πολύ όμορφη διαδρομή. Είναι λίγο βέβαια πιο δύσκολη. Έχει ένα μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, γιατί έχει ανάβαση αρκετή, η οποία θα μας αποζημιώσει βέβαια στην κορυφή. Πώς μπορεί να προσθεθεί κάποιος στις αποστολές αυτές? Πρέπει να είναι εγγεγραμμένο μέλος? Όχι, δεν πρέπει να είναι εγγεγραμμένο μέλος απαραίτητα στο δρομέα Θράκης. Απλά έχουμε βγάλει ένα καλεντήρι, ένα πρόγραμμα στην αρχή της σεζόν και αναρτούμε και την κάθε πεζοπορία τουλάχιστον 10 μέρες νωρίτερα με 15 για να ξέρει όποιος επιθυμεί να συμμετέχει με πληροφορίες στα social media. Πολύ ωραία. Θα θέλετε να μας πείτε λίγο ώρες αναχώρησης από Αλεξανδρούπολη και από Κομωτινή? Η αναχώρηση θα γίνει στις 7.30, έχουμε δώσει ραντεβού από το γήπεδο Φώτος Κοσμάς, όπου θα έχουμε μισθωμένο λεωφορείο. Και όσοι θέλουμε για το ταχύ και δεν ξέρουν τη διαδρομή, θα έρθουν και αυτοί εκεί για να μας ακολουθήσουν. Από Κομωτινή υπολογίζω γύρω στο 8 και 4 να είμαστε εκεί με το λεωφορείο. Και από Ξάνθη θα γίνει παραλαβή. Απλά θα συνεννοηθούμε τώρα με τους συμμετέχοντες σε ποιο σημείο ακριβώς θα τους παραλάβουμε. Όσοι θέλουν από Κομωτινή και από Ξάνθη. Έχουμε δώσει το ραντεβού μας γύρω στις 10 με 10.30 στο χωριό Λιβαδίτη. Όπου θα ξεκινήσουμε όλοι μαζί από το σημείο εκείνης της πεζοπορίας. Κύριε Κωστόπουλε, στις πεζοπορίες που συμμετέχετε, μιας και είστε και αρχηγός των αποστολών, βλέπετε συνεχώς να αυξάνεται ο αριθμός, να έρχονται νέοι άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, δεν υπήρχαν παλιότερα στην ομάδα σας? Ναι, αυτό είναι το καλό, ιδίως μετά από τις δύο πανωτές καραντίνες που είχαμε, επειδή στράφηκε ο κόσμος σε αυτή την εναλλακτική μορφή δραστηριότητας. Έχουν μείνει αρκετοί που τους έχει μείνει το μικρόβιο που λέω και εγώ και μας ακολουθούν. Γιατί ήρθαν σε επαφή με τη φύση, τους άρεσε και συνεχίζουν να μας ακολουθούν. Άλλωστε και η πεζοπορία φαντάζομαι είναι κάτι εύκολο και προσιτό. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ιδιαίτερα γυμνασμένος όπως είναι το τρέξιμο ή η ανάβαση ή η αναρρίχηση. Είναι υπέρμορφη άσκηση, η οποία συνήθως επιλέγουμε τις διαδρομές να είναι και βατές για όλους. Να έχουν ένα βαθμό δυσκολίες που να μπορεί να τα απεξέλθουν όλοι. Άλλο σίγουρα λίγο περισσότερο, άλλο λίγο λιγότερα. Μπορούν κάποιοι να πάρουν και τα παιδιά τους, κάποιοι γονείς δηλαδή, σε αυτό? Ναι, και στο Λιβαδίτη, παιδιά πάνω από 12-13 χρόνια μπορούν να έρθουν. Και ο δικός μου γιος που είναι 14 θα το έχω μαζί μου. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κωστόπουλε. Και εγώ ευχαριστώ πολύ και σας περιμένουμε και εσάς με την πρώτη ευκαιρία. Πολύ ευχαρίστω, θα χαιρόμουν πάρα πολύ να έρθω. Καλό βράδυ. Και να είστε καλά, καλό βράδυ. Ο Δήμος Ξάνθης ήδη από το Μάρτιο του 2022 και εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου είχε καλέσει τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές και μισθωτές οικοπαίδων και άλλων ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου να προβούν έγκυρα και μέχρι τις 30 Απριλίου του 2022 στον καθορισμό τους, απομακρύνοντας χόρτα, κλαδιά, διάφορα υλικά, όπως και να λάβουν κάθε κατά περίπτωση μέτρο για την αποφυγή πυρκαγιάς κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Κάλεσμα σε ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές και μισθωτές οικοπαίδων και άλλων ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Ξάνθης, κάνει ο Δήμος Ξάνθης, προκειμένου να προβούν έγκαιρα και μέχρι τις 30 Απριλίου του 2022 στον καθαρισμό τους, απομακρύνοντας χόρτα, κλαδιά, διάφορα υλικά, όπως και να λάβουν κάθε κατά περίπτωση μέτρο για την αποφυγή πυρκαγιάς κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Με δεδομένο ότι πολλά οικόπεδα είναι εγκαταλειμμένα και οι ιδιοκτήτες τους ζουν σε άλλες περιοχές της χώρας, αδιαφορώντας ή αδυνατώντας να αναλάβουν την ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, καλούνται οι πολίτες να συμμετάσχουν στην προσπάθεια του Δήμου, ενημερώνοντας τις αρμόδιες υπηρεσίες του για οικόπεδα ή ακάλυπτους χώρους,
που χρήζουν καθαρισμό. Για το σκοπό αυτό μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 25 410 28 398 με υπεύθυνο τον κύριο Ιωάννη Παπαδόπουλο. Υπενθυμίζεται ότι στην υπαριθμόν 20/2022 πυροσβεστική διάταξη αναγράφεται ρητά η υποχρέωση καθαρισμού των οικοπαίδων ως ακολούθους. Οι ιδιοκτήτες νομής, επικαρποτές και μισθωτές οικοπαιδικών και λοιπόν ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρηματομικών σχεδίων και οικισμών υποχρεούνται μέχρι τις 30 Απριλίου έκαστου έτους να προβαίνουν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της. Ο καθαρισμός περιλαμβάνει υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα, δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοση της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φορητής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια στο έδαφος, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά. Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος, εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στιθιαίας διαμέτρου και το 50% της κόμης τους. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολοιμάτων καθαρισμού. Σε περίπτωση μη συμμόρφωση των υποχρεών, ο Δήμος θα προβαίνει στον καθαρισμό των χώρων και θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις όπως ορίζει το άρθρο 94 της πυροσβεστικής διάταξης 20/2022 και το άρθρο 433 του ποινικού κώδικα. Ο καθαρισμός των οικοπαίδων και των ακάλυπτων χώρων αποτελεί υποχρέωση όλων μας, βάσει νόμων και διατάξεων, αλλά και πάνω απ' όλα αποτελεί πράξη ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, το περιβάλλον και τους συμπολίτες μας. Οφείλουμε να κρατήσουμε το Δήμο μας ασφαλή και καθαρό, ώστε να μειώσουμε τις πιθανότητες εκδήλωσης πυρκαγιάς και των επιπτώσεών της. Ως Δήμος, ευελπιστούμε στην καλή συνεργασία και στην άμεση ανταπόκριση των συνδημοτών μας. Στο σημείο αυτό θα παρακολουθήσουμε την αθλητική ενημέρωση. Με μεγάλη επιτυχία και κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο, ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, 28 Μαΐου και 29 Μαΐου, ο αθλητής του Συλλόγου ΑΜΕΑ Ηρώδικος Παναγιώτης Σαουλίδης. Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Παναγιώτης αγωνίστηκε στην κατηγορία ΤΑΦ-ΤΑΦ-9 στο ατομικό ανδρών, λαμβάνοντας την πρώτη θέση. Την τέταρτη θέση στην ατομική χρονομέτρηση της κατηγορίας MS2 για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου που πραγματοποιείται στο Απόν της Αυστρίας κατέλαβε ο αθλητής της ομάδας ΑΜΕΑ Ηρώδικος Νικόλαος Παπαγγελής. Ο Έλληνας πρωταθλητής κάλυψε τη διαδρομή συνολικής απόστασης 12,45 χιλιόμετρων σε 18 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα. Εκπληκτική ήταν και η συμμετοχή του στο αγώνισμα αντοχής, όπου και κατέλαβε την 7η θέση, καλύπτοντας 43,4 χιλιόμετρα της διαδρομής σε 1 ώρα 18 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Στο σημείο αυτό θα παρακολουθήσουμε τα εφημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία για την πόλη της Κομωτινής. Στο σημείο αυτό, ας ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού για αύριο.
Στο σημείο αυτό, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Τη Φιλοδόπη. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.